Γεια σας, είναι το Design Life και είμαι η Μαρία Αλεβίζου. Για μια ακόμη φορά είμαστε ενθουσιασμένοι και αυτό γιατί έχουμε να κάνουμε και πάλι με παιδιά. Και από τα παιδιά αντλούμε χαρά. Χαρά θέλουμε να τους δώσουμε περισσότερη στην καθημερινότητά τους. Γι' αυτό ήρθαμε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Τι ήρθαμε να κάνουμε? Δεν σας λέμε, μείνετε μαζί μας και θα δείτε. Αμέσως μετά το πάρκο του Αγίου Δημητρίου και δίπλα ακριβώς στην αίθουσα τέχνης Κοζάνης βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα δημοτικά της πόλης, το 6ο Δημοτικό Κοζάνης. Ένα διόροφο κτίριο που λειτουργεί πολλές δεκαετίες τώρα, εκπληρώνοντας το σκοπό του να εφοδιάζει με γνώση μικρούς μαθητές εδώ και πολλές γενιές. Το Design Life κατόπιν κλήρωσης το επέλεξε ως το δεύτερο σχολείο μετά το 6ο Νηπιαγωγείο για να προσθέσει μια πινελιά χρώματος στην κοινόχρηστη αίθουσα πληροφορικής του σχολείου, η οποία δημιουργήθηκε περίπου το 2006 μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινωνία τη Πληροφορία 2000-2006. Στόχος της αίθουσας είναι να την επισκέπτονται δάσκαλοι και μικροί μαθητές για διαδραστικές εργασίες και πληροφόρηση. Μόλις φύγουμε από εδώ, ελπίζουμε να έχουμε δώσει ένα κίνητρο παραπάνω για να γίνουν αυτές οι επισκέψεις συχνότερες και διασκεδαστικότερες. Χρώμα και τέχνη. Παναγιώτης Δαρδούμπας, Σάββας Κατσιπίδης. Δύο από τους καλύτερους ολοκληρωματιστές της περιοχής, οι οποίοι πρόθυμα και εθελοντικά ήρθαν για να επιδιορθώσουν και να φρεσκάρουν την αίθουσα πληροφορικής. Αρχικά έπρεπε να φρεσκάρουμε την αίθουσα πληροφορικής εδώ στο 6ο Δημοτικό Σχολείο της Κοζάνης και γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε τι χρώματα. Βάλαμε πλαστικό οικολογικό από τη μέση και πάνω, από τη μέση και κάτω βάλαμε λαδοπουλιά νερό, είναι απαραίτητο για να καθαρίζεται πιο εύκολα. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι να αποδώσουμε την αίσθηση του ουρανού, να κάνουμε κάποια σύννεφα στο πίσω μέρος της αίθουσας, στο μεγάλο τον τοίχο, έτσι ώστε μετά να μπορέσουμε να προσθέσουμε και τα γραφικά μας, τα σχέδιά μας, για να αποδοθεί αυτό που θέλουμε, δηλαδή η αίθουσα να είναι σαν ένα video game. Τι θα χρησιμοποιήσουμε, πώς θα το κάνουμε? Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φασματογράφο, πινέλο, σφουγγαράκι ή ένα πανάκι. Ο φασματογράφος τι είναι? Είναι ένα τύπου πιστόλι, ας το πούμε έτσι, με αεροσυμπιεστή. Το ρίχνουμε και γίνεται. Αυτό είναι επαγγελματικό εργαλείο, ναι, έτσι. Ναι. Υπάρχει και πιο αεραστεχνικό για κάποιους που θέλουν να κάνουν κάποια τεχνοτροπία στο σπίτι τους. Υπάρχει το πινέλο ή το σφουγγαράκι. Μπορούν να βάζουν λίγο και να το σκουπίζουν. Με ένα πανάκι να το σκουπίζουν. Στο διάστημα που χρειάζεται το συνεργείο χρώμα και τέχνη να τελειώσει με το βάψιμο της αίθουσας, πάμε να δημιουργήσουμε κάτι εύκολο, όμορφο και διασκεδαστικό. Να μετατρέψουμε ένα κουτί παπουτσιών σε αποθηκευτικό κουτί για το παιδικό δωμάτιο, με τη μέθοδο decoupage. Φτιάξτε το μόνοι σας γιατί και εσείς μπορείτε. Εμείς αυτή τη φορά ήρθαμε για να βρούμε υλικά για decoupage. Θα πάρουμε τα υλικά μας και θα πάμε να φτιάξουμε κάτι που βρίσκεται ήδη στο σπίτι μας. Για παράδειγμα, ένα κουτί παπουτσιών. Θα το κάνουμε decoupage και θα δούμε το αποτέλεσμα. Πάμε! Αυτό που θα χρειαστούμε για το decoupage πρώτα απ' όλα είναι η κόλλα decoupage, αυτή που κάνει τη διαφορά. Κόλλες υπάρχουν πολλές. Εδώ υπάρχει μία η οποία είναι και λούστρος ταυτόχρονα. Τι εννοούμε με αυτό? Ότι κάποιες κόλλες είναι και λούστρος, οπότε μόλις την περάσουμε λουστράρει και το αντικείμενό μας, ενώ αν δεν υπάρχει κόλλα που είναι ταυτόχρονα και λούστρος, τότε μπορούμε να πάρουμε ένα βαζάκι με μονωμένο λούστρο ή αλλιώς βερνίκι, να το πούμε καλύτερα. Φυσικά αυτό που θα χρειαστούμε είναι χρώμα, έτσι ώστε να βάψουμε την επιφάνειά μας. Εμείς για αυτή την περίπτωση θέλουμε να βάψουμε κουτί, όπως είπαμε. Εδώ έχουμε όλα τα ακριλικά χρώματα σε πάρα πολλές αποχρώσεις για να διαλέξουμε. Για την τεχνική ντεκουπάζ θα χρειαστούμε επίσης πινέλο. Και να επιλέξουμε κάποιο όμορφο μοτίβο είτε από χαρτοπετσέτα είτε από ριζόχαρτο για να εφαρμόσουμε πάνω στο αντικείμενό μας. Πάρτε ένα κουτί παπουτσιών που έχετε στο σπίτι σας. Το να αφαιρέσετε την ετικέτα είναι λίγο δύσκολο, γι' αυτό επιλέξτε να τη βάψετε. Καλύψτε με ακριλικό χρώμα όλο το κουτί, όσες φορές χρειαστεί. Αφού το καλύψετε με ένα πινέλο, πάρτε ένα σφουγγαράκι και ταμπονάρετε το έτσι ώστε να του δώσετε μια πιο vintage όψη. Αφήστε να στεγνώσει και έπειτα επιλέξτε τη χαρτοπετσέτα που σας αρέσει. Αφαιρέστε το μοτίβο με ένα ψαλίδι, χρησιμοποιήστε μόνο το πρώτο φύλλο της χαρτοπετσέτας που έχει το μοτίβο και απαλύνετε τις άκρες από το κόψιμο με λίγο νερό, τραβώντας απαλά με τα δάχτυλά σας. Αποφασίστε ποια μοτίβο και πώς θα τοποθετήσετε πάνω στο κουτί. Πάρτε την κόλλα ντεκουπάζ και με ένα πινέλο εφαρμόστε το μοτίβο πάνω στο κουτί. Καλό θα ήταν να ξεκινάτε από το κέντρο προς τα έξω, έτσι ώστε να απλώνετε πιο ομοιόμορφα και να φεύγει ο εγκλωβισμένος αέρας προς τα έξω. Στο μέρος της ετικέτας μπορείτε να γράψετε το όνομά σας ή το όνομα του παιδιού. Χρησιμοποιήστε ένα μαρκαδόρο ή ακριλικό χρώμα ή τον συνδυασμό τους. Χρησιμοποιήστε μπατονέτες για να κάνετε πουά το κουτί. Τέλος, περάστε όλη τη δημιουργία σας με ένα βερνίκι έτσι ώστε να κρατήσει το χρόνο και να μην φθαρεί. Το αποθηκευτικό σας κουτί είναι πανέτοιμο. Πάμε να μπούμε μέσα στο εσωτερικό του 6ου Δημοτικού Σχολείου, έτσι ώστε να κατευθυνθούμε στον πρώτο όροφο και στην αίθουσα πληροφορικής, την οποία επιλέξαμε για να αλλάξουμε. Από μία μουντή αίθουσα θα την κάνουμε πιο χαρούμενη. Και όλα αυτά μαζί με το House of Art. Γεια σου, Μαρία! Ευχαριστούμε Design Life! Κοντά μου έχω τον διευθυντή του 6ου Δημοτικού Σχολείου, τον κύριο Δημήτρη Μουλασιώτη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας εμπιστευτήκατε. Γιατί πραγματικά μόλις ήρθαμε και σας είπαμε ότι το Design Life θέλει να αλλάξει ένα χώρο του 6ου Δημοτικού, είπατε κατευθείαν το ναι και με τυφλή εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να θεωρήσω τυχερό το 6ο Δημοτικό Σχολείο που ήταν επιλογή του Design Life, επειδή τυχαίνει να παρακολουθώ τις εκπομπές και ξέρω τις αισθητικές παρεμβάσεις που κάνουν σε όποιο χώρο αναλάβω. Με μεγάλη χαρά λοιπόν διαπιστώνω ότι το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό. Πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει μαθητές και εκπαιδευτικούς να δουλέψουν σε ένα περιβάλλον με αισθητική παρέμβαση που δημιουργεί συναισθήματα ευχάριστα για μάθηση και διδασκαλία. Το ευχαριστώ λοιπόν είναι δικό μου. Και πραγματικά θα ήθελα να συνεχίσετε αυτή την προσπάθειά σας, γιατί στους δημόσιους χώρους υπάρχει έλλειψη αισθητικής παρέμβασης και είναι ζητούμενο και πρέπει να αναβαθμίσουμε τους χώρους δουλειάς του δημοσίου. Και πάλι συγχαρητήρια και πάλι τα ευχαριστώ τα δικά μου, του Συλλόγου Γονέων, για αυτό που κάνατε στο σχολείο μας. Να είστε καλά, θέλαμε να το κάνουμε για τα παιδιά πάνω απ' όλα και σε μια αίθουσα πληροφορικής. Έτσι, πόσο σημαντική είναι μια αίθουσα πληροφορικής σε ένα δημοτικό? Επιλέξαμε την αίθουσα πληροφορικής κατόπιν συνεννόησης μαζί σας, γιατί είναι η αίθουσα που σχεδόν όλες οι τάξεις του σχολείου επισκέπτονται και μια και δεν είχαμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε αισθητικά όλες τις τάξεις, επιλέξαμε αυτόν τον χώρο που έχει την μεγαλύτερη προσβασιμότητα σε όλους τους μαθητές του σχολείου. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε, να πάμε και σε άλλα σχολεία, να πούμε ότι το 6ο Δημοτικό επιλέχθηκε μετά από κλήρωση. Είπαμε, έκτο νηπιαγωγείο, μετά 6ο Δημοτικό. Το νούμερο 6 ήταν το τυχερό. Τι να κάνουμε. Και θα ευχηθώ να είμαστε πάλι στις επιλογές σας στο επόμενο διάστημα. Κάτι θα γίνει. Δεν τα αφήνουμε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Για περισσότερο Design Life, αλλά και για να επικοινωνείτε μαζί μας, επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Design Life ή στείλτε μας email στο designlife.mda@gmail.com. Περιμένουμε τις δικές σας απορίες, αλλά και δημιουργίες. Στην κουζίνα του Νίκου. Ευχαριστούμε Νίκο που μας έδωσε στην κουζίνα, αλλά και τη σύζυγο, την Άντια. Ας λέμε ότι είναι του Νίκου, πάντως η Άντια εδώ είναι η βασίλισσα της κουζίνας. Και ήρθαμε να μας κάνεις πριγκίπισσες πραγματικά. Έτσι. Για ένα παιδικό πάρτι, κάποιες προτάσεις του Be Unique. Έτσι. Θα ετοιμάσουμε ωραία νόστιμα μπισκοτάκια και πανεύκολα με ζευγάκια. Ένα θα σας πω, θα κάνουμε δαχτυλίδια πινιάτα. Πινιάτα ξέρετε. Πώς να το εξηγήσουμε, είναι μια κατασκευή, να το πούμε, που είναι γεμάτη με καραμέλες. Καραμέλες, κομφετί. Κομφετί έρχεται από το Μεξικό, δηλαδή. Το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στην Αμερική. Το χρησιμοποιούμε και στην Κοζάνη με την άρκια ματιά. Και αυτά τα δαχτυλίδια θα τα δείτε λοιπόν εδώ, βήμα προς βήμα, πώς γίνονται και πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως. Λοιπόν, Μαρία μου, έχω ετοιμάσει τα μπισκοτάκια και τα έχω ψήσει. Θα πούμε τη διαδικασία. Έχουμε ήδη το ζυμάρι δηλαδή. Ναι. Μπορείς να μας δώσεις μια συνταγή για το ζυμάρι? Είναι πολύ απλά, είναι τα απλά μπισκοτάκια βουτύρου. Κάποιες νοικοκυρές μου δικά τους αγαπημένα. Εγώ εδώ πέρα χρησιμοποίησα ένα με τρία υλικά, πραγματικά βούτυρο, ζάχαρη και αλεύρι. Τίποτα άλλο. Βούτυρο, ζάχαρη και αλεύρι και είναι και νόστιμη. Είναι νόστιμη και είναι το καλό ότι κρατάει το σχήμα του. Αυτό θέλουμε στο συγκεκριμένο μπισκοτάκι. Θέλουμε να κρατάει το σχήμα του. Και αυτό, θα σας πω και ένα tip τώρα, είναι εάν ψήξουμε καλά την ζύμη, δηλαδή αν βάλουμε τη ζύμη από την προηγούμενη μέρα στο ψυγείο μας, να αφήσουμε για όλο το βράδυ και την επόμενη μέρα φτιάξουμε τα κουλουράκια μας. Και αφού φτιάξουμε και κόψουμε τα σχήματα, πρέπει πάλι να τη βάλουμε στο ψυγείο, ώστε να κρυώσει για να μην απλώσουν τα μπισκοτάκια μας, να κρατήσουν το σχήμα τους. Μάλιστα. Η κόλλη πώς θα γίνει, γιατί πρέπει να τρώγεται? Λοιπόν, όπως είπαμε, είναι το royal icing, το βασιλικό γλάσο. Ένα γλάσο ζάχαρης, δεν είναι κάτι παραπάνω. Είναι αυτό που χρησιμοποιούν ίσως πολλές νοικοκυρές που έχω δει ότι πλέον το κάνουν πολλές. Είναι που κάνουν τα σπιτάκια τα χριστουγεννιάτικα που κολλάνε. Σωστά, τα ginger house. Τα ginger bread house και όλα αυτά. Τώρα και είπαμε τα πολλά τα αγγλικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει και έχω κόψει το στρογγυλό, το οποίο θα είναι η βάση του δαχτυλικού, το λουλουδάκι με το κενό, και θα ξεκινήσουμε τώρα για να κάνουμε τη βάση. Εδώ έχω ένα έτοιμο, το οποίο απλά θα κολλήσουμε από πάνω το δαχτυλιδάκι και είναι έτοιμο. Μπορούμε να βάλουμε σοκολατένιες μπιλίτσες, ασημένιες, αν θέλουμε τρούφα, χρωματιστή, ό,τι θέλει ο καθένας. Θα ξεκινήσουμε με τη βάση του δαχτυλιδιού και να την κάνουμε έτσι όμορφη ζαχαρένια όπως είναι εδώ πέρα. Βάλουμε λίγο γλάσο. Αφού τελειώσαμε με τη βάση του δαχτυλιδιού, θα αρχίσουμε να κάνουμε το πάνω μέρος, το οποίο θα βγει έτσι κάπως, και θα το διακοσμήσουμε με ροζ. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη βάση της πινιάτας μας. Θα πάρουμε το άλλο μπισκοτάκι που έχουμε αφήσει, αυτό θα πρέπει να είναι κλειστό, το μπισκοτάκι μας με την τρύπα, και θα χρησιμοποιήσουμε πάλι το γλάσο μας σαν κόλλα. Και έτσι δημιουργήσαμε έναν κενό χώρο ώστε να βάλουμε μέσα τα καραμελάκια μας, δηλαδή την πινιάτα μας. Επίσης να πω ότι το βασιλικό γλάσο, επειδή χρειάζεται κάποιες ώρες, δηλαδή 5 με 7 ώρες να στεγνώσει, θα πρέπει να κάνουμε την προετοιμασία μας. Οπότε αυτά τώρα θα τα αφήσουμε να στεγνώσουν και έπειτα θα πάρουμε τη βάση, θα βάλουμε λίγο γλάσο εδώ πέρα. Τώρα σε εμάς δεν θα κολλήσει βέβαια, και θα κολλήσουμε εδώ πέρα τη βάση. Εάν δεν στέκεται, μπορούμε να βάλουμε κάτι το οποίο θα στερεώσει και θα βοηθήσει να μείνει το μπισκότο μας στη θέση του. Ίσως κάποια οδοντογλυφίδα που μετά θα βγάλουμε. Έτσι είναι το μπισκοτάκι μας όταν έχει στεγνώσει. Τώρα θα γεμίσουμε εδώ μέσα με ό,τι θέλουμε, όπως είπαμε πριν. Ας βάλουμε εμείς εδώ πέρα τις ασημένιες μπιλίτσες μας. Και το αφήνουμε στην άκρη για να το κλείσουμε με το καπάκι μας. Το καπάκι τώρα, αυτό το έχω έτοιμο για να το διακοσμήσουμε έτσι να γίνει λίγο πιο όμορφο. Βάλουμε λίγο άσπρο γλάσο και μία μπιλίτσα. Και τώρα ήρθε η ώρα να κλείσουμε την πινιάτα μας. Νάντια, είναι υπέροχο πραγματικά, αλλά να πούμε ότι το Be Unique έχει στήσει ένα πάρτι με το θέμα Μια μικρή πριγκίπισσα με χρώματα προτινόμενα λευκό και ροζ. Γι' αυτό κάναμε και το δαχτυλίδι σε αυτές τις αποχρώσεις. Και μπορούμε να έχουμε και άλλα εναλλακτικά για το στόλισμα. Εγώ τώρα έφτιαξα μπισκοτάκια μεγάλα, τα οποία μπορούν να δωρήσουν στο τέλος τα παιδάκια. Θα τα βάλει σε ένα ωραίο σακουλάκι που πάλι είναι πινιάτα. Δηλαδή ένα μπισκότο καρδιά που έκανα την καρδούλα και έκοψα το περίγραμμα πάλι για να δημιουργήσουμε τον κενό χώρο. Το γεμίζουμε πάλι και αυτό και το βάζουμε από πάνω Και αυτό μπορεί να δοθεί σαν δωράκι όταν φεύγουν τα παιδάκια από το πάρτι. Και να δεθεί και με μια κορδελίτσα, να μπει μέσα σε ένα σακουλάκι, έτσι. Με μια καρτούλα που λέει ευχαριστώ που ήρθε στο πάρτι μου κτλ. Ναι. Κάνει πολύ ωραία πράγματα, πραγματικά το Be Unique. Και ήθελα να σε ρωτήσω λίγο, γιατί είναι δύσκολο. Μπορεί να το βλέπετε τώρα εύκολο, αλλά είναι δύσκολο από ποια άποψη ότι αυτά θέλουν και μια συντήρηση συγκεκριμένη. Δηλαδή να μην πάρουν υγρασία, να μας πεις λίγο πόσο διατηρούνται για να μπορούμε να τα φάμε μετά από πόσο καιρό. Έτσι, ναι. Τα μπισκότα που είναι βουτύρο, εφόσον τα ψήσουμε και μετά, σε ένα ταπεράκι ή σε ένα δοχείο το οποίο είναι πολύ καλά κλεισμένο, ώστε να μην παίρνει υγρασία, μπορεί να κρατήσει εβδομάδες το μπισκότο. Η υγρασία είναι ο εχθρός. Ναι. Και γιατί για το μαλακώνει το μπισκότο και δεν μπορείς να κάνεις είτε το σχέδιο, είτε μετά να το στήσεις έτσι όμορφα, δηλαδή όπως είναι εδώ πέρα. Ναι. Επίσης, να πούμε το βασιλικό γαλάζιο είναι λίγο δύσκολο στην. Εγώ αυτή τη φορά χρησιμοποίησα σκόνη μαρέγγας, όχι αυγά, γιατί φοβάσαι ότι στα παιδικά πάρτι το τρώνε παιδάκια. Είναι μπισκότα, τα παιδάκια θα το φάνε, όχι μεγάλη. Σκόνη μαρέγγας όταν λες υπάρχει στο σούπερ μάρκετ. Όχι, δυστυχώς. Υπάρχει σε επιλερωμένα καταστήματα με είδη ζαχροπλαστικής. Πάντως υπάρχει έτοιμο, δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Ναι. Ωραία, καλό αυτό. Και είναι πιο ασφαλές για τα παιδάκια γιατί τρώνε και δεν τρώνε φρέσκο αυγό. Άρα αυτά τώρα που έχουμε φτιάξει μπορούν να μείνουν για πόσο καιρό? Αυτά, εάν μπουν σε μέρος το οποίο είναι καλά κλεισμένο από αέρα, μπορούν να διατηρηθούν μέχρι και 2 εβδομάδες. Μπορούμε εναλλακτικά να έχουμε κάποια άλλη ζύμη γι' αυτό. Γι' αυτό είπα ότι οι νοικοκυρές έχουν την αγαπημένη του ζύμη που χρησιμοποιούν κουλουράκια. Απλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ζύμη. Είπα τη βουτύρου, γιατί όταν έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε βούτυρο, μας βοηθάει να διατηρήσει το σχήμα του όταν παγώνει. Γι' αυτό δεν χαλάει, δεν απλώνει, δεν φουσκώνει. Διατηρεί το σχήμα του καλά, ώστε βγαίνουν ευδιάκριτα σχήματα. Και υποθέτω για έναν ακόμα λόγο ότι είναι και ελαφριά σε γεύση, δεν έχει και πολλά υλικά μέσα. Οπότε μπορεί να τη φορτώσει από πάνω. Έτσι, με ζάχαρη, με γλάσσα. Δεν είναι τόσο γλυκά τα μπισκότα, ώστε μπορούμε να βάλουμε από πάνω τη διακόσμησή μας. Τώρα δεν τα ξέρω και καλά και αυτά τα μαθαίνω δίπλα σου. Υπάρχει και μία ζύμη πιο σκληρή, κάτι σε στίκ είναι που μπαίνει. Αυτά τα λέγονται cookie on the stick. Cookie on the stick, δηλαδή κουλουράκια πάνω στο στίκ, έτσι. Ναι. Είναι ζύμη η οποία τη χρησιμοποιούν για να βάλουν, να τα κάνουν σαν γλυφιτζουράκια. Δηλαδή να τα βάλουν πάνω στο ξυλάκι και να κάνουν σαν γλυφιτζουράκια. Είναι πιο σκληρή, πιο στεγνή. Δεν είναι τόσο βουτυρένια όσο είναι αυτή, για να μπορεί να στέκεται όμορφα πάνω και να μην μείνει στο χέρι. Μπορούσαμε αυτά να τα κάνουμε και με εκείνη τη ζύμη. Ναι, βέβαια. Γιατί και εκείνη διατηρεί καλά τη φόρμα του. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Αλλά βλέπω εδώ και κάτι υπέροχα ζαχαρωτά. Γλυφιτζούρια θα έλεγα, αλλά είναι γλυκά. Δεν είναι γλυκά, αυτό βλέπω. Είναι τα σαντουιτσάκια τα απλά που βάζουμε στα πάρτι. Αλλά τα φτιάξαμε έτσι να είναι όμορφα. Από καναπεδάκια που λέγαμε παλιά, τα έχουμε κάνει lollipops. Έτσι. Να δούμε πώς γίνονται. Βεβαίως. Θα χρειαστούμε ένα μπλάστη, τυρί τσέντερ για να κάνει αντίθεση με το ψωμί μας, σαλαμάκι, ψωμί του τόστ χωρίς κόρα και ένα μαχαιράκι. Okay, can I just say something crazy? I love crazy. All my life has been a series of doors in my face, and then suddenly I bump into you. I was thinking the same thing, because like I've been searching my whole life to find my own place, and maybe it's the party talking or the chocolate fondue. But with you, I found my place. I see your face, and it's nothing like I've ever known before. Love is an open door. Love is an open door. Love is an open door. It's crazy. What? We finish each other's sandwiches. That's what I was gonna say. I've never met someone who thinks so much like me. Jinx again. Our mental synchronization can't have but one explanation. Και κάπως έτσι τελειώνει ένα άκρος παιδικό και παιχνιδιάρικο επεισόδιο. Και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να νιώθετε παιδιά και να περνάτε καλά. Αλλά νομίζω έχει έρθει τη σκέψη μας. Εγώ έτσι νομίζω. Love is an open door. Love is an open door. Life can be so much more with you. Love is an open door. Can I say something crazy? I say something even crazier? Yes! Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path.